Τι έγινε, ρε φίλε. Εδώ είμαστε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Καταρχάς, πάρε μια ανάσα. Όλη η πόλη υποφέρει. Μια παρέα. Υποφέρει όλη η πόλη. Γιατί? Απλά έχουν κλείσει την Τσιμισκή και την Εγνατία. Κοίταξε, εγώ πρόλαβα όταν ερχόμουν κατά τις 11 που έκλεινα την Αγγελάκη, δηλαδή την Εγνατία. Η Τσιμισκή ήταν ανοιχτή. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει στην πορεία. Πρέπει να έγινε δράμα η κατάσταση. Τώρα έτσι. Πρέπει να ανεβαίνει από Βενιζέλου προς τα πάνω. Ναι. Οπότε έχουν ανοίξει την Τσιμισκή. Υπέροχα. Έχει 2 λεπτά. Υπέροχα. Υπέροχα. Αλλιώς θα ήμασταν ακόμα στη Χάνθ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Στέφανος Ασιάδης είναι εδώ, παιδιά. Και Νίκος Μοσχοβίτης. Και Νίκος Μοσχοβίτης είναι εδώ. Γιατί όλο το άλλο πάω 24, μα όλο όμως, εντάξει. Φίλε, σκεφτόμουν. Είναι στο αεροπλάνο για Λονδίνο. Σκεφτόμουν γιατί να μην βγουν οι 3 εκπομπές από το νησί. Ναι. Οι επόμενες. Δεν γιατί θα μπορούσε, λες. Νομίζω μπορούμε. 3 εκπομπές. Τεχνικά. Τη μέρα, έτσι. Τη μέρα, ναι. Δηλαδή υπάρχει κόσμος για να κάνει από 1-2 ώρες. Ωραία, την ημέρα. Νομίζω ότι δεν είναι τίποτα. Τι χρειάζεται, κανένα μικρόφωνα. Ναι, ακριβώς. Και μια καλή συνδύση στο ίντερνετ, νομίζω. Πολύ σωστά. Να βγαίνει από το νησί. Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 2 με την αποστολή του ΠΑΟΚ να έχει αναχωρήσει για το Λονδίνο που να είναι λογικά πάνω κάτω. Εντάξει, θα τους προλάβουμε. Γιατί φύγανε λίγο μετά τις 10. Εδώ θα έχουμε να πούμε αρκετά και για τον ΠΑΟΚ και για αυτά που γίνανε χθες. Την αγαπημένη μας την ΑΕΚ, βέβαια. Πραγματικά ήταν άλλο ένα σπουδαίο βράδυ για την ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά ήταν είναι διαφορετικό, φίλε, να είσαι ΑΕΚ. Ναι, ναι, είναι, το καταλαβαίνουμε είναι σχεδόν κάθε μέρα πλέον. Πραγματικά. Το γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ το χθεσινό. Για την ΑΕΚ, η οποία πραγματικά, το έλεγα για αυτό το βράδυ εδώ με τον Παδόπουλο, ότι τη τα έχει φέρει πίσω ο Θεός όλα. Όχι απλά τη τα έχει φέρει πίσω, τα έχει φέρει πίσω και πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μετά από όσα γίνανε πέρσι, είμαστε Νοέμβριο και δες πόσα πράγματα έχουν γίνει στην ΑΕΚ, ρε φίλε. Και είμαστε ακόμα Νοέμβριο. Δεν είναι να πεις ότι πέρασε η χρονιά και τελείωσε και. Κοίταξε, καταρρύπτεται η λαϊκή ρίση, ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρομαι. Μα δεν είναι. Το πρώτο μήνα. Δεν έχει κλείσει ούτε εξάμηνο. Το πρώτο μήνα μόνο. Άρα έτσι θα αλλάξει και αυτό μάλλον. Ναι. Ναι, τον πρώτο μήνα χαίρονται. Ακριβώς. Ακριβώς. Χάρηκαν μήνα, ούτε μήνα, γιατί ήρθε και ο τελικός του κυπέλου που ήταν η πρώτη απάντηση. Κάπου αλλά τόσο πρέπει να ήταν. Ναι. Πάνω κάτω. Ωραία. Φοβερά πράγματα. Εντάξει. Φοβερά πράγματα πραγματικά. Αυτά που γίνανε χθες σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ειδικά είναι κάτι που. Σε παιχνίδι ομίλων Champions League. Ναι, ναι. Γιατί αν ήταν, ξέρω εγώ, δεύτερος προκριματικός του Europa League, όχι ότι θα ήταν ναι πιο χαλαρά, αλλά και πάλι λες, εντάξει, οκ, okay, αλλά σε παιχνίδι ομίλων του Champions League. Ναι. Γενικά, τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι. Το κλίμα μύριζε μπαρούτι από την προηγούμενη μέρα και όσα γίνανε και με κάποιους οπαδούς του Άγιαξ την προηγούμενη μέρα από τον αγώνα, αλλά τη μέρα του αγώνα, αυτά που γίνανε, η εικόνα με τη Μολότοφ να σκάει, έτσι, σε παιχνίδι ομίλων Champions League είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω να έχουμε ξαναδεί. Όχι, όχι. Μολότοφ, όχι. Και είναι κάτι το οποίο τι να πεις και πώς να το σώσεις και πού να πας και να ψήσεις ότι ξέρεις, εντάξει, ναι, δεν έγινε και κάτι να έχουμε μια επίοικη τιμωρία και όλα αυτά. Καταρχήν, δεν έχει σωστά. Φύγει. Οι άνθρωποι, οι οπαδοί που υπήρχε το plexiglass. Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, Μολότοφ, αν τη δεχτείς πάνω σου, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Το σκηνικό ήταν. Το plexiglass λειτουργήσε ευεργετικά και σωτήρια. Το σκηνικό ήταν πολύ σοκαριστικό, να το πω έτσι, με ό,τι έγινε χθες στο ΆΚΑ. Και δεν ξέρω πώς. Κοιτάξτε, εμείς χθες με τον Σταύρο και την Αγάπη σχολιάζαμε λίγο τη μάχη στους δρόμους. Κάναμε και τον απαραίτητο χουλιαμά. Ναι. Ό,τι έκανε ο Παναθηναϊκός και μεταγραφές δανεικών από την Ολλανδία κτλ. Ναι. Αλλά δεν φανταζόμασταν, φίλοι, ότι στον αγώνα θα είχαμε τέτοια πράγματα. Ναι. Ναι, γιατί δηλαδή, πραγματικά, εγώ τουλάχιστον, για να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν το φανταζόμουν όταν κάναμε πλάκα χθες, τέτοια ώρα περίπου, για τα όσα έγιναν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ότι θα έχουμε χειρότερα. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, εντάξει. Γι' αυτό εκεί πάει το χειρότερα. Ναι. Γιατί προφανώς στους δρόμους γίνανε, δεν έπεσε μία Μολότοφ, αλλά σε ποδοσφαιρικό αγώνα να βλέπεις αυτό το πράγμα. Στις κερκίδες, εγώ σε αγώνα Champions League ομίλων, είναι κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο. Και παρότι η ΑΕΚ έχει αποδείξει ότι το δυνατό της σημείο είναι η νομική της ομάδα. Εδώ τα πράγματα σφίξανε πάρα πολύ και νομίζω ότι ο Πέλεκης θα πέσει πολύ 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 βαρύς στην ΑΕΚ. Και όταν λέω βαρύς, να φύγει από το επίπεδο των και κλεισμένων των θυρών και μεγάλα πρόστιμα ή προστήματα, όπως λέγανε ναι, κάποιοι, ναι. Για την ΑΕΚ και να πάει να σε αποκλεισμό. Ακριβώς. Μέχρι αποκλεισμό. Ναι, ναι. Θα το δούμε, το παρακολουθούμε. Απλά η εικόνα. Δεν το παίζουμε και τόσο σοκαρισμένο. Δηλαδή, δεν είναι ότι κατεβήκαμε από τον πλανήτη Άρη ξαφνικά και είδαμε κάτι στο ελληνικό γήπεδο. Έτσι. Απλά
σε όμιλο Champions League, έτσι, είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς πρωτόγνωρο και πολύ σοκαριστικό. Έτσι. Δεν είναι και ότι... η εικόνα, ρε φίλε, του οπαδού να τρέχει ανενόχλητος, δηλαδή, ναι, μόνο που δεν έκανε το γύρο του γηπέδου, ναι, για να καταλήξει την κερκίδα. Ο Άγιαξ κάνει λόγο επίσημα για 8 τραυματίες. Ναι. Δηλαδή, ο ίδιος ο Άγιαξ επισήμως βγάζει προς τα έξω ένα νούμερο τραυματιών. Δεν ξέρω αν θα είναι και μεγαλύτερο το νούμερο. Έτσι, μιλάμε για αυτό που έβγαλε ο Άγιαξ χθες. Και αναμένεται να πέσει πολύ μεγάλος ο Πέλεκης στην ΑΕΚ. Και αυτά που γίνανε χθες να φέρουν μια πολύ μεγάλη τιμωρία. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα φυσικά. Αλλά έρχεται ως συνέχεια περιστατικών που πραγματικά όλο αυτό το πανηγυράκι του πρωταθλήματος που κατέκτησε η ΑΕΚ πέρυσι όπως το κατέκτησε, με κλοπή και ψέματα, αποδομείται μέρα με την ημέρα. Δηλαδή, σε κάθε κομμάτι, είτε μιλάμε για λάσπη εναντίον παιχτών να φεύγουν παίκτες, είτε μιλάμε για μια πορεία στο Champions League ντροπιαστική το λιγότερο. Εντάξει, με 0 βαθμούς και 2 γκολ σε 5 μάτς και 8 τελικές. Είτε μιλάμε για τη βαθμολογική θέση της ΑΕΚ στη Super League. Δεν πειράζει, παιδιά. Εντάξει. Νομίζω ότι την ΑΕΚ την περιμένουν και χειρότερα. Okay. Ναι. Ας βγάλουν την άκρη ο ισχυρός της άντρας, τα παιδιά της Original, ναι, που μάλλον ο Μαρίνος Ζουνίδης, οι παίκτες που θέλουν να φύγουν. Εντάξει. Οι παίκτες που μένουν. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θέλουν να φύγουν ή όχι, αλλά τουλάχιστον μένουν εκεί. Όλοι όσοι καταφέρθηκαν αντίον του ΠΑΟΚ με άλλα περιστατικά, βλέπω έχουν κλειστεί στις τρύπες τους. Mm-hmm. Εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Μεγαλοδημοσιογράφων, ενεργών ή συνταξιούχων της Αθήνας που θυμήθηκαν πώς λειτουργεί το Facebook και εξέφρασαν άποψη εναντίον του Σαββίδη, του ΠΑΟΚ γενικότερα τους προηγούμενους μήνες. Παρατηρείτε ένα πρόβλημα. Δεν βλέπω αντίδραση. Υπάρχει ένα θέμα γενικότερα στις οπτικές είναι στην Αθήνα. Έχω τελευταίες πληροφορίες, να ξέρεις. Εντάξει, okay. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε δει διάφορα έτσι. Με τον κάθε μυστήριο συνταξιούχο που θυμήθηκε. Διάφορες, ρε παιδί μου, ξέρεις, στάτους, τοποθετήσεις και όλα αυτά μέσω Facebook και όλα αυτά. Γιατί υπάρχει πρόβλημα με το ίντερνετ, φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Και συνάδελφοι που έχουν άκρη στην UEFA και βλέπουν πότε. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που θα αφού μπορούν αυτή και τη φορά επικοινωνούν με ανθρώπους της UEFA για να δουν αν είναι offside ή όχι το goal του Βαρέλα. Ας μιλήσουν λοιπόν με την UEFA αυτοί οι συνάδελφοι στην Αθήνα και στο κρατικό ραδιόφωνο και να μας πούνε τι τιμωρία περιμένει την ΑΕΚ. Πραγματικά. Από τη στιγμή που υπάρχει. Έχεις την άκρη, ρε φίλε. Διάβλος επικοινωνίας. Σηκώνεις το τηλέφωνο και παίρνεις. Έλα, UEFA, τι γίνεται. Ακριβώς. Αυτή τη φορά θα έχεις ακόμα καλύτερο ρεπορτάζ, γιατί είναι κάτι πιο σημαντικό. Δεν βλέπω φωνούλες όμως. Δεν βλέπω όλη η UEFA. Μία σιωπή βλέπω. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Σου λέω, υπάρχει θέμα το ίντερνετ, φίλε, γι' αυτό. Έχει Αθήνα ένα ζήτημα από χθες το βράδυ. Από χθες το βράδυ. Έχει ξεκινήσει. Ωραία. Και απλώνεται μέχρι να το λύσουν, κατάλαβες. Τι να κάνουν τα παιδιά. Okay. Αυτό με τον UEFA ήταν πολύ πετυχημένο. Το έχω ξεχάσει τη αλήθεια με όσα γίνανε από χθες. Αν καθίσουμε και σκεφτούμε ποιοι βγήκαν από τις τρύπες στο τελευταίο διάστημα, ναι, και τι ρόλο παίξανε για να στρέψουν την κοινή γνώμη εναντίον του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη και του κόσμου του ΠΑΟΚ, θα θυμηθούμε 30 ονόματα και 20 περιστατικά. Ναι. Εντάξει, ένα-ένα μου έρχονται στο μυαλό. Αλλά ο συγκεκριμένος ο κύριος, επειδή έχει τις άκρες, και μπράβο στον συνάδελφο, ναι, και σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει την UEFA. Ας υπάρχει τώρα ένα τηλέφωνο να κάνει και ένα αποκλειστικό, ναι, ρεπορτάζ τι τιμωρία περιμένει την ΑΕΚ. Ναι. Ναι, ναι. Και τι τιμωρία περιμένει τον Άγιαξ. Γιατί διάβασα και γελοιότητες του τύπου χθες το βράδυ ότι παίζει αποκλεισμός, λέει, από την Ευρώπη και για τις δύο ομάδες. Παιδιά, δεν παίζει και για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι μωρό το παίζει για την ΑΕΚ. Συγγνώμη που σας σοκάρω. Ορισμένους. Ναι. Δεν παίζει αποκλεισμός του Άγιαξ. Επίσης, αν θυμάστε, όταν είχε γίνει κάτι ανάλογα αλλά μικρότερο στη Τούμπα με τη Rapid. Δεν έχει τιμωρηθεί η Rapid. Ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί. Έτσι, που δεν είχε ούτε μολότοφ ούτε τίποτα. Για να μην περιμένετε και τιμωρία, ναι, του Άγιαξ. Ο Άγιαξ θα συνεχίσει κανονικά. Ενδεχομένως να υπάρξει βαρύ πρόστιμο. Φαντάζομαι. Αλλά αποκλεισμός του Άγιαξ δεν θα υπάρξει. Ναι. Θα υπάρξει αποκλεισμός της ΑΕΚ, που να σου πω και κάτι. Βολεύει και το Μελισανίδη, φίλε. Φαντάζομαι ένα σκηνικό 3 χρόνια να μην παίξει σου Ευρώπη. Και ζάχαρη. Και τα έσοδα, ρε φίλε. 25 πήρα φέτος. Εντάξει, ρε φίλε. Βλέπε λίγο, μην το βλέπεις μισό γεμάτο μόνο το ποτήρι, δες το και λίγο μισό άδειο. 25 βαλά τσέπη φέτος. Ξέρω εγώ 22-23 πόσα είναι. Δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο. Ζάχαρη. Γήπεδο έχω να κάνω. Ναι, γήπεδο, εντάξει. Τα μαζέψαμε τα λεφτά. Λίγο περιφέρεια, λίγο τα 25, λίγο αυτό. Φίλε. Τα μαζέψαμε, ρε φίλε. Τι θα κάνω. Θα κατεβάσω κι άλλο το budget. Πού να το πάω, ρε φίλε, με το αγωνιστικό budget για να πει ότι μαζεύω λεφτά. Ρε φίλε, στην Ελλάδα δεν μπορώ να ξεφτυλιστώ πολύ.
Στην Ευρώπη θέλει κι άλλα. Άσε τώρα. Τρία χρόνια εκτός. Ευτυχείτε. Που λέει και η εκπομπή του Προέδρου Φίδα τώρα. Εντάξει. Ναι. Ούτε απαιτήσει τίποτα. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά γίνονται με την ΑΕΚ. Εννοείται στην πορεία θα αναφερθούμε έτσι και στα δικά μας. Εν όψη του ΠΑΟΚ Τσέλσι και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω-γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον είναι εκεί βέβαια αυτές τις μέρες και φυσιολογικό. Καθώς υπάρχει μπροστά ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Υπάρχει ενδιαφέρον γενικά στον όμιλο τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Έτσι, δηλαδή δεν ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Δεν τον νοιάζει μόνο το δικό του παιχνίδι. Το οποίο το άλλο παιχνίδι φίλε είναι πιο νωρίς. Είναι στις 8 το βίντεο. Το Bate Boris of Vidi. 8 η ώρα, ρε φίλε. Ναι, πω σκάνδαλο. Σκάνδαλο, ρε φίλε. UEFA Mafia. Δεν τα λέτε αυτά όμως. Δεν τα λέτε αυτά. Τιμωρείτε σαν και θέλετε μόνο. Καλά, δηλαδή παίζει την πρόκληση ευρύ στον όμιλο και η μια ομάδα παίζει πιο νωρίς από την άλλη. Πω, πω. Αν κερδίσει όμως η Bate, θα πάρουν τα παιδιά μας. Περίμενε λίγο. Έξτρα δύναμη. Αν κερδίσει η Μπάτε πάει στους 6. Ε? Mm-hmm. 6 σημαίνει Βίντι. Δεν θέλουμε ισοπαλία ή η νίκη της Βίντι. Και η ισοπαλία μας χαλάει. Νίκη της Βίντι δεν θέλουμε. Νίκη της Βίντι αντίο. Okay. Με ισοπαλία και αυτό αντίο. Ισοπαλία. Πρέπει και να υπάρχει σε κάτι στη Τσέλσι. Θα πάει η Βίντι στους 7. Πρέπει να υπάρχει σε κάτι στη Τσέλσι. Ναι, πρέπει να πάρει οπωσδήποτε κάτι στη Τσέλσι. Ναι, ναι. Να μην σου πω νίκη. Να κερδίσει η Τσέλσι. Ναι, όντω. Ναι. Γιατί δεν θα φτάσει η ισοπαλία. Αλλά αν χάσει η Βίντι. Από την Πάτε που για μένα ξαναλέω δεν το βλέπω απίθανο και δεν το λέω καθαρά σκεπτόμενος ότι τι βολεύει τον ΠΑΟΚ. Νομίζω έχουμε δύο ισοδύναμες ομάδες στην έδρα της πρώτης, της Πάτε δηλαδή. Δεν έχουν διαφορά οι δύο ομάδες και είναι το τελευταίο χαρτί της Πάτε για να μείνει ζωντανή. Άρα εντάξει, σαφώς και η Βίντι έδειξε ότι μπορεί να πάρει και βαθμό και βαθμούς, αλλά νομίζω ότι φαβορή για μένα είναι η Πάτε Μπόρισοφ. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Κάτσε γιατί νομίζω έχω, θα σου πω τώρα, έχουμε ενδεκάδες. Έλα ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, ναι. Άρε Στέριο. Δεν θα πω την ενδεκάδα της Μίνσκ. Ναι. Εντάξει, των 17χρονων Λευκορώσων. Okay. Θα πω την ενδεκάδα του Δικεφάλου στο παιχνίδι που ξεκινάει στη Μία. Στη Μία, σωστά. Στο Μίνσκ εναντίον της ομώνυμης ομάδας. Εντάξει, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τη νίκη του με 2-1 στο μάτς του πρώτου αγώνα. Με τον Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια, το Διαμαντή και το Μιχαηλίδη δύο στόπερ. Δεξιά θα είναι ο Λίρατζης, αριστερά θα είναι ο Τσαούσης. Okay, τριάδα στη μεσαία γραμμή ο Τσιγκάρας, ο Σαλαμούρας και ο Χατζηστραβός, ο οποίος θα είναι και αρχηγός. Δεξιά στην επίθεση ο Δούμτσης, αριστερά ο Πουρναράς και στην κορυφή της επίθεσης ο Γαϊτανίδης. Αυτή είναι η 11 του Δικεφάλου. Το μάτς ξεκινάει, ξαναλέω, στη Μία, σε μισή ώρα από τώρα. Θα έχετε ενημέρωση, ναι. Και θα διεμηνήσουμε και στο Βασιλιά να κάνει μια ενημέρωση, αν μπορεί, στην εκπομπή που θα ακολουθήσει. Ωραία. Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ, Ταλιγμανίδης, Ξυφιλίνος, Βουτσάς, Μανιώτης, Μελετλίδης, Τάχατος και Τζοβάρας. Οι εναλλακτικές επιλογές του Πάμπλο Γκαρσία. Τα δωμάτια που θέλετε να ανακαινήσετε ή ολόκληρο το σπίτι σας με πλήρης επαγγελματισμό και φυσικά συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα που θα εκπονήσετε μαζί. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24. Είμαστε σε αναμονή για να φτάσει η αποστολή του ΠΑΟΚ 24 και η ομάδα. Κάτσε, γιατί μπορεί να έχουμε εξέλιξη τελευταία στιγμή. Όχι, εντάξει. Φτάσανε. Προσγειώθηκαν τα παιδιά μας. Όχι. Όχι, όχι. Υπάρχει μια ενημέρωση για το τι καιρό έχει πάει στο Λονδίνο. Μια ερώτηση, μάλλον. Εντάξει, όλα καλά. Τι καιρό έχει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω εγώ περιμένουμε τον άλλον. Εγώ θα πω συννεφιά και υποψία βροχής. Εντάξει. Λοιπόν, θα έχουμε σίγουρα και ένα πρώτο σχόλιο όταν με το καλό φτάσει η ομάδα και ο Σταύρος Κόλκας και η Αγάπη Γαβριλίδου και η Ελένη Μπούντου. Από χθες είναι εκεί ο Ηλίας Καπράλος. Εντάξει. Ναι, ναι. Έχουμε πληρέστατο team. Είμαστε σε αναμονή. Να θυμίσω λίγο για όσους έχετε κερδίσει διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ στο θέατρο Βεργίνα στο Ρίζιση Καζίνο. Να δείτε στη μεγαλύτερη γιγαντοθόνη της πόλης το Chelsea PAOK. Θα πρέπει να είστε παιδιά στο θέατρο Βεργίνα και στο καζίνο μία ώρα πριν, τουλάχιστον. Εντάξει. Για να δείτε το Chelsea PAOK με απεριόριστη μπύρα. Φυσικά η δεύτερη είσοδο στο θέατρο Βεργίνα, αφού έχετε κερδίσει τις προσκλήσεις, τις διπλές, από το Λίμπερο και το ΠΑΟΚ 24, με πολλά δώρα στο ημίχρονο.
Δεν φυσικά υπάρχει όριο ηλικίας. Αν θέλετε να δείτε μόνο το παιχνίδι, αν θέλετε να μπείτε και στο καζίνο πριν ή μετά να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας. Και μιας και λέμε για το θέατρο Βεργίνα, ετοιμάζεται σιγά σιγά ο Τάκης Ζαχαράτος να ξεκινήσει στις 7 Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι όλες οι παραστάσεις, γιατί έχει εμφανιστεί πολλές φορές στο θέατρο Βεργίνα ο Τάκης Ζαχαράτος, είναι μια εγγύηση για να περάσετε ευχάριστες ώρες, εντάξει. Και μέχρι να φτάσει η στιγμή των εμφανίσεων του Τάκη Ζαχαράτου, και αφού είπαμε τις λεπτομέρειες για το Chelsea PAOK, ξαναλέω να είστε μία ώρα πριν, παιδιά, τουλάχιστον, για να μην πω μία μισή, αλλά μία ώρα αν είστε πριν, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, στο θέατρο Βεργίνα. Ετοιμάζεται και ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ένας από τους πιο αξιόλογους νέους τραγουδιστές της γενιάς του, στο θέατρο Βεργίνα, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου στις 10 παρατέταρτο. Μαζί του θα είναι και η Ελένη Δημοπούλου. Για τα εισιτήριά σας, κλείστε εγκαίρως στο ticketservices.gr, στα καταστήματα public και στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Λέγαμε και πριν με τον Νίκο, είμαστε 1/4 πριν την έναρξη του επαναληπτικού αγώνα της Μίνσκ με τον ΠΑΟΚ. 2-1 το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Στην Ευκορωσία, ναι, 2-1 το πρώτο μάτς. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί το τερματοφύλακα του να έχει βγάλει τα πάντα. Ναι. Είχαν και αυτοί ευκαιρίες βέβαια, αλλά είχε βγάλει πολύ πράγμα ο... Κάτσε, περιμένει για τον έχω. Ο Πριζιβάλκο, φίλε. Ο γνωστός. Ο γνωστός, ναι. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, είναι το Champions League των νέων ή αλλιώς το UEFA Youth League. Ένα σκέλος είναι οι όμιλοι, όπως είναι στους μεγάλους, παίζουν και οι ομάδες οι μικρές, εκεί που διαπρέπει η δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ. Φυγείτε, που εχθές πέτυχε γκολ και έσωσε λίγο τα προσχήματα. 1-8 έχασε τελικά, ναι, ναι, από τον Άγιαξ. Ναι, ναι. Λοιπόν. Οι ομάδες που θα αποκριθούν από τους ομίλους αυτούς, που ξαναλέω έχουν την ίδια μορφή που έχουν και οι όμιλοι του κανονικού Champions League, θα διασταυρωθούν με τις ομάδες που θα αποκριθούν από τον δρόμο του ΠΑΟΚ. Οπότε, εάν ο ΠΑΟΚ με το καλό σήμερα υπερασπιστεί το 2-1 του πρώτου αγώνα, ο επόμενος αγώνας θα είναι με τη δεύτερη ομάδα κάποιας από το μεγάλο, έτσι, από το μεγάλο κλαμπ της Ευρώπης. Δηλαδή, μπορεί να είναι ΠΑΟΚ Juventus, ΠΑΟΚ Real. Δεν ξέρω ακριβώς ποιες ομάδες είναι στους ομίλους του Youth League πρώτες, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικό και για τον Παύλο Γκαρσία και ειδικότερα για τα παιδιά να τεστάρουν τις δυνάμεις τους. Φυσικά. Κόντρα στη Real Madrid, στην Μπαρτσελόνα. Πλέον εδώ μιλάμε για παιδιά και παίκτες που δεν είναι πια πιτσιρίκια, δηλαδή είναι στο προθάλαμο των πρώτων ομάδων. Έτσι. Οπότε το να παίξεις σε αυτό το επίπεδο, ξέρω εγώ, με την Μπαρτσελόνα που λέει ο Στέργιος ή με οποιαδήποτε τέτοια ομάδα, είναι μια τεράστια εμπειρία. Έτσι. Αλλά το 2-1 φυσικά και είναι ρευστό. Έτσι, και από ό,τι θυμάμαι από το πρώτο παιχνίδι, επειδή έτυχε να τον παρακολουθώ, ήταν καλή και η Μίνσκ. Έτσι, δεν ήταν. Όντως ήταν καλή. Ήταν καλή ομάδα. Όντως. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Και επίσης τώρα, τέτοια εποχή, φίλε, στη Λευκορωσία, μία η ώρα το μεσημέρι, η ώρα τι ώρα είναι εκεί, δεν ξέρω, 12. Μία ώρα πίσω ήταν η ίδια με εμάς. Η ίδια με εμάς δεν ήταν. Ναι, η ίδια με εμάς. Για να γίνει μεσημέρι, πάει να πει ότι το βράδυ δύσκολο να γίνει παιχνίδι. Κοίταξε. Οπότε, τώρα. Αυτή είναι η όμιλη στους νέους, εντάξει. Οι πρώτες ομάδες περνάνε απευθείας. Είναι ίδιοι με το Champions League, φίλε, δεν είναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ, η Λοκομοτίβ, ο Άγιαξ, η Χόφενχάιμ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ United περνάνε απευθείας στους 16. Και ο ΠΑΟΚ, εάν με το καλό προκριθεί, θα παίξει κόντρα σε μία εκ των Μονακό, Τότεναμ, Παρί Σαν-Ζερμέν, Πόρτο, Μπενφίκα, Λιόν, Ρώμα και Γιουβέντους. Μπενφίκα, ρε, τώρα που τελείω Μπενφίκα, δηλαδή. Ξαναλέω, με βάση το πώς είναι η όμιλη τώρα, μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Ναι. Αλλά οι ομάδες που προείπα, θα προκύψει μια από αυτές κόντρα στον ΠΑΟΚ, εάν με το καλό η K19 του Δικεφάλου κατορθώσει και υπερασπιστεί το 2-1 του πρώτου αγώνα. Ωραία, θα υπάρχει ενημέρωση. Θα έχουμε ενημέρωση μέσα στο ΠΑΟΚ 4 μετά τη μία που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Η Μπενφίκα, ρε, φίλε. Δηλαδή, ανοίξα δρουανή εκείνο το βράδυ, ρε, Στέργιο Αναστασιάδη, εντάξει, στη Τούμπα και έκτοτε. Εντάξει, λες και έχει πέσει μαύρο πέπλο μπροστά τους. Δηλαδή, χθες τα γκολ που τρώγανε ήταν όλα αστεία. Ναι, ναι. Όλα. Δηλαδή, φάγανε 5 γκολ, τα 4 είναι με τον ίδιο τρόπο. Τα 2 παίρνει ο Ρόμπεν την μπάλα, κόβει αριστερά, τη μια τη θέλει στη μια γωνία, την άλλη στην άλλη. Και τα άλλα 2 Λεβαντόφσκι πηδάει μόνος του. Μόνος του, ρε φίλε. Και ήρθαν εδώ πέρα, εντάξει, και καθόταν η μπάλα, χτυπούσε ανάποδα, καθόταν μέσα. Από εκεί φάγανε 4 γκολ. Αυτή πρέπει μετά την πρόκληση του Champions League να τα παράτησαν εντελώς. Να είπαν εντάξει, okay, τα πήραμε τα λεφτά. Ωραία, δεν έχουμε κάνει τώρα κάτι άλλο. Το μεγαλύτερο θέμα της Μπενφίκα, τα λέγαμε και με τους Πορτογάλους
δημοσιογράφους όταν πήγαμε στη Λισαβόνα, ήταν να μπει στο Champions League για να πάρουν τα εκατομμύρια του Champions League, ένα, και δεύτερον, να μην χάσουν υπεραξία οι παίκτες της. Να δειγματίσει τα παιδιά, ναι, δηλαδή. Να δειγματίσει τα παιδιά, ναι, επί της ουσίας, και με, ναι, απλά λόγια. Γιατί, ναι, ένας παίκτης που μπορεί να του πουλήσει 30 εκατομμύρια στο Champions League, στο Europa League θα το πουλούσε 15, έτσι, έτσι, ή 8 ή 9. Από τη χρονιά μπορεί να μην κάνω τίποτα στο Champions League. Ναι. Έχω πάρει 20 κάτι, πώς έχω πάρει. Έτσι. Συν το ότι μπορεί να πουλήσω. Τη Πορτογαλία, τα τηλεοπτικά δεν ξέρουμε ακριβώς. Σωστά. Συν αν πουλήσω, ξέρω εγώ, πώς ήταν εκείνο το στόπερ το καλό, ρε. Δεν θυμάμαι. Που είχε η Μπενφίκα, τον Πιτσιρίκο. Συν, ξέρω εγώ, αν πουλήσω τον Τάδε, άλλα 30-50. Μια χαρά που πήγε χρονιά. Κατάλαβε, ναι, και το τι θα κάνει και στον Φάουμπεντ από την Μπάγκερ. Και α μην κουνιέμαι, δεν πειράζει. Δεν λέγανε δηλαδή, δεν εξέφραζαν επιθυμία ή κάψα για να κάνουν μια καλή πορεία στο Champions League. Ναι, ναι. Αλλά δυστυχώς προέκυψε. Εντάξει, πάνω σε σένα, ρε φίλε, εκείνο το. Πέρα από την τύχη που είχαν, οι Πορτογάλοι. Βάζανε δίγκολα. Ήταν και η καλύτερη ομάδα. Ήταν καλύτερη, συμφωνώ. Στην Τούμπα. Ναι, και στη Λισαβόνα που πάω, εντάξει, δέχτηκε μια πολιορκία για πρώτη φορά στη Λουτσέσκου εποχή. Από το μάτς με την Ξάνθη και μετά. Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε πολιορκία ούτε από την Σπαρτάκ ούτε από την Βασιλεία. Το πρώτο δείγμα ήταν στη Λισαβόνα, όπου υπήρξε ένα διάστημα δύσκολο. Εντάξει, στην Τούμπα γίναν λάθη. Θα μου πεις, εντάξει, και ο όμιλος είναι που έχει Μπάγερν, έχει έρθει πάντων και είναι δύσκολος. Αλλά ρε εσύ, δηλαδή, περνάει η Μπενφίκα και λες, ξέρεις, μπορούσα, το είχα. Τέλος πάντων, και είναι η καλύτερη ομάδα, πέρασε και η Μπενφίκα στους ομίλους από εκεί και πέρα και στην Πορτογαλία δεν πηγαίνει καλά, έτσι. Δηλαδή, η πορεία της φέτος είναι μετριότατη ως τώρα. Και όμως, φίλες, εκείνο το μάτς που έπρεπε να γίνει, ήταν να γίνει. Τη σκάφονταν όλα, βάζαν τρίποντα και έπεσαν με ένα 4. Τέλος πάντων. Okay. Το λέω γιατί το θυμήθηκα, γιατί το έβλεπα χθες. Ναι. Και δεν μου έκανε εντύπωση ότι έφαγε 5 από την Bayern. Έτσι, που και η Bayern φέτος και αυτή έχει τα θέματα της. Επειδή έβλεπα τα γκολ, έπαθα πλάκα με το πόσο εύκολα έτρωγε γκολ. Με τρόπο δηλαδή τέτοιο που. Δηλαδή ο Λεβαντόφσκι δύο φορές πήδηξε στο κόρνερ μόνος του. Μόνος του ήταν από κόρνερ. Δεν ήταν καμιά σέντρα δύσκολη να πεις που έμεινε μόνος του. Δύο φορές από κόρνερ ήταν μόνος του μέσα της περιοχής. Τέλος πάντων. Οκ. Okay. Αργότερα κατά τις 3, αν θυμάμαι καλά, θα έχουμε και συνέντευξη τύπου από Σάρι και Ζηρού από ό,τι έχω δει. Τρεις δικοί μας από την Τσέλσι για να πάρουμε λίγο και κλίμα το τι περιμένουμε να δούμε από την Τσέλσι. Γιατί η Τσέλσι έχει περάσει, έτσι. Έχει περάσει. Με 12 βαθμούς έχει περάσει φυσικά. Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Okay, έχει χάσει από το Τότεναμ, αλλά έχει με το παιχνίδι το αυριανό, έχει 4 παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες. Ναι. Έτσι, οπότε η λογική λέει, επειδή πια είμαστε και Νοέμβριες, δεν είμαστε αρχές σεζόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τα μέσα, ότι ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω βάρος θα δώσει τα επόμενα παιχνίδια. Έχει έρθει και από το Τότεναμ, έχει μείνει λίγο πίσω. Απλώς, κοίταξε, ναι. Στο δικό μου το μυαλό, εντάξει, ναι, δεν είμαι ο Σάρι. Λοιπόν, αν έχει σκοπό να ξεκουράσει 4 βασικούς. Ψέματα. Σε αυτό το μάτς. Αν έχει σκοπό να ξεκουράσει 6 βασικούς, ναι, και να βάλει 4 ημιβασικούς, έναν αναπληρωματικό και έναν πιτσιρικά, λέμε τώρα, νομίζω είτε από την Τότεναμ θα τον κάνει να μειώσει αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή να ξεκουράσει 4. Η δική, ναι, μου λογική. Δηλαδή, ναι, σαφώς και δεν θέλει ο Σάρι μετά το μάτς με την Τότεναμ να υποστεί και μια δεύτερη ήττα. Ή μια, ναι, πόλη, αν θες, στο Europa League. Γιατί είναι ο Σάρι, δηλαδή είναι από τους προπονητές που βγάζει εγωισμό και είναι εντάξει. Είναι ξεχωριστή περίπτωση και αυτός. Και δεν είναι Άγγλος, ρε φίλε. Οι Άγγλοι λίγο το Europa League το έχουν. Ξέρεις, όχι τόσο πολύ ψηλά στο μυαλό του. Θα δούμε. Δηλαδή, η Τσέλσι παίζει αύριο με τον ΠΑΟΚ και παίζει μετά Κυριακή. Με τη Φούλαμ. Μετά παίζει Τετάρτη γιατί έχει εμβόλυμη μέσα στην έδρα της Wolves. Και πάει μετά παίζει με τη City εντός έδρας. Ναι. Και εκείνη την εβδομάδα μετά τη City έχει το Vidi Chelsea. Δηλαδή είναι 29 αύριο και παίζει 2 Δεκεμβρίου, 5 Δεκεμβρίου, 8 Δεκεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου. Δηλαδή το φυσιολογικό είναι ότι επειδή και στο Europa League έχει περάσει, έτσι, να δώσει λίγο παραπάνω βάση τα τρία μας πρωταθλήματα που είναι και όλα σημαντικά. Και μάλιστα και η Wolves δεν είναι κακή ομάδα που έχει να παίξει εκτός έδρας, είναι από τις καλές φέτος στην Premier League. Και να πεις ότι θα δώσει λίγο παραπάνω βάση εκεί. Βέβαια. Βέβαια, τώρα λέμε, δώσει παραπάνω βάση. Δηλαδή, να μην βάλει, ξέρω εγώ, τον Νταβίτ Λουίς στην άμυνα, να βάλει τον, ξέρω εγώ, ρε φίλε, τον Κέιχιλ. Okay. Δεν το λες ότι είναι και μεγάλη διαφορά για να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι. μπορεί να μην βάλει. Εντάξει, ο Αζάρ σίγουρα είναι εκτός. Okay. Το να παίξει, ας πούμε, ο Λόφτου Τσικ, ο οποίος, ναι, είναι από τις δεύτερες επιλογές. Ναι. Μιλάμε τώρα για παίκτη διεθνή. Ναι, ο οποίος τον έχει χρησιμοποιήσει ο Σάρι σε
7 φετινά παιχνίδια έχει πετύχει 4 γκολ. Όντας μέσος. Ναι. Δηλαδή το ρόστερ της Τσέλσι έχει την ικανότητα ο Σάρι αυτός που θα βάλει να είναι εντάξει, όχι καλύτερη από τους βασικούς. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά σίγουρα είναι, θα αλλά... είναι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι να πεις ότι μπαίνει η K20 ας πούμε, μέσα και οκ. Okay. Αλλά σου λέω σε αυτή την περίπτωση το να παίξουν βασικοί ή τέλος πάντων να παίξουν παίχτες που έχουν έτσι μεγάλο χρόνο συμμετοχής μπορεί να βγει και σε καλό. Γιατί ο άλλος μπορεί να σκέφτεται τα επόμενα παιχνίδια. Θα μου πεις βέβαια. Στην Αγγλία είναι οι πρώτοι που έχουν συνηθίσει αυτή τη διαδικασία των συνεχόμενων αγώνων και της κατάστασης αυτής ότι έχω αγώνα ανά τρεις μέρες. Απλά ξέρεις, προσπαθούμε κάπου να πιαστούμε, ρε φίλοι, εμείς. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή. Ναι. Γιατί αν το πάρεις κανονικά ή μία ομάδα κανονικά και άλλη, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και το καταλάβαμε και στην, και στην Τούμπα το πόσο δύσκολο είναι. Απλά εκεί ήταν πρώτο παιχνίδι των ομίλων του Europa League. Έτσι. Ενώ τώρα η Chelsea είναι περασμένη, έχει τελειώσει με αυτό το κομμάτι. Το βαθμολογικό, να το πω έτσι, και ίσως να τα αφήσει λίγο σε δεύτερη μοίρα αυτά τα δύο μάτσα. Απλώς αν είχαν μια χαλαρότητα 50% ή τα τότε να μου δώσουν. Η τότε να μου φιλέει η αγαπημένη σου, τι να σε κάνω. Πήγε την έριξε τρία γκολ. Κάναμε, φίλε. Θέλαμε την νίκη τίτλου. Κυνηγάμε το πρωτάθλημα. Ποια είδη τώρα. Τώρα βρήκε. Κέρδισε άλλο παιχνίδι για να πάρει πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει, φίλε. Στο Λονδίνο υπάρχει. Νοέμβρη μήνα δεν παίρνει κανένα πρωτάθλημα, φίλε. Στο Λονδίνο υπάρχει μία ομάδα μόνο και μία ομάδα. Μπορεί να δώσει στο Λονδρέζο τη δυνατότητα να δει Champions League φέτος. Μία πόλη, μία ομάδα δηλαδή. Ούτε η Chelsea είναι. Ναι, μία πόλη, μία ομάδα. Ούτε η Chelsea, ούτε η Arsenal δεν παίζουν στο Champions League. Κατά, κάτι West Ham, κάτι αυτά δεν υπάρχουν. Εντάξει, οπότε αν είσαι Λονδρέζο, σήμερα έχει την επιλογή να δει το Tottenham Inter. Ναι. Που λέγαμε και με τα παιδιά μα, το Σταύρο κτλ. Μπα δύσκολα τα πράγματα από ό,τι βλέπω όμω. Θα βρουν την άκρη. Λε, θα βρεθεί. Θα βρεθεί άκρη. Για το Tottenham Inter. Ναι. Λοιπόν, κάτσε, η Tottenham έχει. Είναι τρίτη στον όμιλο, ε. Τρεις βαθμούς πίσω από την Ίντερ είναι νομίζω, που είναι δεύτερη. Εκείνη η Μπαρσελόνα έχει 10, η Ίντερ έχει 7 και τότε να με έχει 4, αν θυμάμαι καλά. Τα βλέπα σήμερα το πρωί. Γι' αυτό. Ναι. Οπότε μόνο νίκη θέλει η αγαπημένη ομάδα σήμερα. Ας πάρει σήμερα την νίκη, ρε φίλε, αφού έχει και καλό ρυθμό. Τώρα θα σου πω αμέσως. 10 η Μπαρσελόνα, 7 η Ίντερ, ναι, ναι, 4 η Μίλαν. Τα βλέπα το πρωί, ναι. 1 η Αϊτχόφεν. Ναι. Okay. Εντάξει, κάπως ήσουν πράγματα για Τσέλσι. Είπαμε γύρω στις. Όχι γύρω στις 3 η ώρα είναι η συνέντευξη που τον. Δεν θα προλάβουν να πάνε τα παιδιά μας. Του Σάρι, ναι. Γιατί και θα του... γίνει και στο προπονητικό της Τσέλσι. Ναι. Στο... Πού είναι αυτό, τρέχα γύρευε κόμπαμ, τώρα. Κόμπαμ, κάπως έτσι νομίζω. Κόμπαμ, ναι. Πού είναι το κόμπαμ τώρα στο Λονδίνο. Μπορεί από το κέντρο του Λονδίνου να είναι 3 ώρες, 2 ώρες και το κουτουμπά τέτοιο. Ωραία, άντε βγάλε άκρη. Γενικά ο λαός είναι από τις προηγούμενες μέρες στο Λονδίνο. Έχει αρχίσει. Εντάξει, προφανώς. Έχω δει πολύ κόσμο ο οποίος φίλε ανεβάζει φωτογραφίες και story από τη Σόφια. Γιατί είναι αρκετή αυτή η οποία βρήκε πτήση. Το έχουμε πει, ρε φίλε, η Σόφια. Ναι. Για τον κόσμο που μας ακούει. Εγώ το κατάλαβα φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Η Σόφια, παιδιά, είναι κόμβος. Ναι. Δηλαδή το ταξίδι στη Λισαβόνα έβγαινε. Στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά είναι. Κόμβος ναι. Για τους Έλληνες να πάνε κάπου ναι, ναι. Φθηνά, εντάξει. Ναι. Γιατί πρόσεξε τώρα. Να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία και να ξέρει και ο λαός. Σωστά. Όσοι έχουν μείνει πίσω, γιατί όσοι ταξιδεύουν με τον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι όλοι στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή. Ναι, σωστά. Εντάξει. Ήταν γνωστό και είναι γνωστό ότι είναι η Σόφια μια καλή ευκαιρία για συναυλίες μεγάλες. Ναι, ναι, σωστά. Στο 1 τρίτο τη τιμή, με 5 ώρες διαδρομή, πόσες ώρες είναι, 5-6 ώρες είναι η Σόφια. Ναι. Κάπου εκεί. Που τις ίδιες ώρες χάζει για να πας στην Αθήνα και περνούν Παναγία στα μάτια. Ναι. Λοιπόν, το ταξίδι στη Λισαβόνα τότε με την Μπενφίκα έβγαινε για κάποιον που το έκλεινε 5 μέρες πριν, γιατί τόσο ήταν το περιθώριο. Από τα μάτς με την. Ποια ήταν πριν, με τη Σπαρτάκ. Εντάξει. Έβγαινε γύρω στο 800 τα εισιτήρια. Ναι. 800-900 ευρώ. Δηλαδή να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη, να πας είτε στην Αθήνα είτε να πας στο Μόναχο και το Μόναχο να πας στη Λισαβόνα. Και υπήρξαν φίλοι του ΠΑΟΚ που κλείσανε, άκουσε τώρα, από τη Σόφια στην Μαδρίτη 130 ευρώ πάνε έλα. Ναι. Και τη Μαδρίτη νοικιάσανε ένα αυτοκίνητο. Πάρα πολύ ωραία. Και πήγανε στη Λισαβόνα. Τέλος πάντων, στη Λισαβόνα, στη Σόφια, οι πτήσεις, παιδιά, είναι πάρα πολύ φθηνές. Δηλαδή, όταν έγινε η κλήρωση και μπήκα από περιέργεια, υπήρχε πτήση τις ημέρες του αγώνα, δηλαδή να πας σήμερα, να ήσουν σήμερα τα ξημερώματα στο Λονδίνο και να έφευγες αύριο το μεσημέρι. Υπήρχαν νίκο πτήσεις με 80 ευρώ πανέλα από τη Σόφια. Μάλιστα. Αλλά για να ξέρετε για τα επόμενα ταξίδια, ένα αυτοκινητάκι 5 ατόμων βγαίνει τζάμπα μέχρι τη Σόφια. Το παρκάρι στο αεροδρόμιο της Σόφιας που φαντάζομαι δεν θα είναι και τρομερό ποσό. Δηλαδή να είναι 3 ευρώ την ημέρα το πάρκινγκ και πας όπου θέλεις στην Ευρώπη. Σου έλεγα με αφορμή αυτό που είπες ότι έχω δει αρκετές φωτογραφίες και ιστορίες σιγά σιγά από Σόφια, στην οποία Σόφια στο αεροδρόμιο τουλάχιστον
αυτά που είδα μέχρι πριν καμιά ώρα, ας πούμε, έριχνε χιόνι, φίλε, το οποίο ήταν χιόνι, όχι ψέματα. Ωραία. Προφανώς δεν έχουν θέματα για να φύγουν, πιθανό λόγο. Αλλά είχε πολύ πράγμα από χιόνι στη Σόφια. Εντάξει, αλλά είπαμε από τις προηγούμενες μέρες, από αρχές της εβδομάδας, αρκετοί είναι αυτοί που βρίσκονται στο Λονδίνο. Από σήμερα και αύριο αναμένεται ο κύριος όγκος του κόσμου του ΠΑΟΚ. Τώρα, από αυτοί που έχουν εισιτήριο είναι πολύ λιγότεροι από όσους θα πάνε. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το κομμάτι. Κοίταξε, η εμπειρία μου λέει ότι θα υπάρχουν έξω από το γήπεδο φίλοι της Τσέσης που θα θέλουν να βγάλουν ένα καλό χαρτζιλίκι. Ναι. Ναι. Το θέμα είναι, φίλε, πόσο αντέχει η τσέπη του καθενός, εντάξει. Mm-hmm. Ναι. Ο άλλος μπορεί να μην έχει θέμα να δώσει 200 λίρες για να δει το παιχνίδι. Mm-hmm. Σου λέει, είμαι εκεί, οκ, okay, θέλω να δω το μάτς. Ναι. Γι' αυτό πήγαν εκεί το 99,9%. Μπορεί να είναι και ένα 0,01% που σου λέει, πάμε εκεί να κάνουμε τις βόλτες μας και αν μπορέσουμε να το δούμε, το είδαμε το μάτς. Mm-hmm. Αλλά το υπόλοιπο 99,9% νομίζω θέλει απεγνωσμένα να δει το παιχνίδι. Μακάρι να βρουν όλοι άκρες. Φαντάζεσαι, ξέρεις, πολύ δύσκολο στο δικό μου το μυαλό. Δηλαδή να μείνει ούτε ένας απ' έξω. Που είναι, ρε φίλε, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ. Μακάρι το δαιμόνιο να κυριαρχήσει και να μην μείνει κανένας έξω από το γήπεδο. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι το ζητούμενο. Ή τουλάχιστον να μείνουν όσο το δυνατόν λιγότεροι. Οι περισσότεροι να πούνε στο Stamford Bridge. Μάλιστα. Θα μπορούσε βέβαια εύκολα η Chelsea να δώσει μια μεγαλύτερη κερκίδα. Γιατί δεν θεωρώ ότι περισσότεροι από 20.000 φίλοι της Chelsea θα πάνε αύριο στο γήπεδο. Με ναι. την Τζέλση περασμένη και με τα μάτς που είπες και εσύ που ακολουθούν και τα λοιπά. Ναι, εκεί το βλέπω. Ναι. 20 κάτι. Δεν θα πάνε δηλαδή 33.000 οπαδοί της Τζέλση. Είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Και για την Europa League και γιατί παίζει με μια ομάδα που στα μάτια των Βρετανών δεν είναι εμπορική. Έτσι δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε Juventus ούτε... Νομίζω ότι γενικότερα στα μάτια των Βρετανών το Europa League είναι πολύ... Και στους Ιταλούς. Στο και στους Ιταλούς. Ναι, ισχύει νομίζω. Το ίδιο. Έτσι νομίζω. Θα δούμε. Θα αναφερθούμε μετά το διάλειμμα στην ανακοίνωση της Θύρας 4. Θα μας πει και ο Νίκος τι γίνεται με την ομάδα μπάσκετ. Αν έχουμε κάτι νεότερο, αν και είναι περίοδος ξεκούρασης, θα μιλήσουμε και για το βόλεϊ που αγωνίζεται σήμερα στην Πολωνία. Δυστυχώς χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Mm-hmm. Θα μας πει ο Ραφαήλ αν έχει αλλάξει κάτι και μπορούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να δουν κάπως από κάπου. Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για να αποκριθεί στους 16 του κυπέλου ΣΕΒ. Φαντάζομαι θα προσγειωθούν και τα παιδιά μας με το καλό, οπότε θα έχουμε είτε το Σταύρο, είτε την Αγάπη, είτε την Ελένη να μας πει λίγο πώς χείλησε το ταξίδι και τις πρώτες εντυπώσεις από το Λονδίνο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Στέργιος Αναστασιάδης, Νίκος Μοσχοβίτης. Εξακολουθούμε να είμαστε σε αναμονή για την αύξηση της ομάδας. Και τον αρχίσανε λίγο. Του ΠΑΟΚ 24. Πώς πετύχανε κίνηση στο Heathrow μέχρι να βγουν να κατέβουνε. Πώς. Τόσο πολύ, ρε. Θα μου πεις. Ναι. Okay. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε με την ομάδα Δικάπα 19 του ΠΑΟΚ να είναι να παίζει αυτή την ώρα στο Μίνχ. Στο 16 είναι το παιχνίδι εκεί. Υπάρχει και εικόνα μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Για τη ρεβάνς του 2-1 της Τούμπας. 0-0 το μάτς στο 16 και μια καλή φάση με τον Δούμτσο Πάοκ πριν 3-4 λεπτά, αλλά έστειλε το σούτ πάνω στο θεματοφύλακα μέσα από την περιοχή. Πώς θα πάνε οι Σκοπιανοί διαιτητές? Δεν είναι κάποια φάση, φίλε, στον παρόν που να σηκώνει κουβέντα. Ξέρω εγώ, να σου πω. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα ενημερώνουμε για οτιδήποτε συμβαίνει τώρα στο Μίνσκ. Τα λέγαμε νωρίτερα πόσο σημαντικό είναι για την ΚΑΠΑ 19, για τους παίκτες κυρίως, αλλά και για τον Παύλο Γκαρσία και τον Μίροσλαβ Σνάουσνερ να προκριθεί ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση και να διεκδικήσει την πρόκρισή του μετά στους 16 του Champions League, το μικρό ουσιαστικά, παρότι λέγεται UEFA Youth League. Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση. Πέναλτι, ρε. Πέναλτι. Τίποτα δεν δίνει ο αλήτης. Δεν το δίνει ο Σκοπιανός. Τίποτα. Αλήτες. Πω, πω. Συχάματα. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση της Θύρας 4. Εχθές βγήκε κάτι προς τα έξω ότι και η Τούμπα είναι μέσα στα υποψήφια γήπεδα για να αποτελέσει την έδρα της Εθνικής. Λοιπόν, ανακοίνωση συνδέσμου φίλων ΠΑΟΚ Θύρα 4. Μετά τις τελευταίες φήμες πως η έδρα της Εθνικής Ελλάδος ενδέχεται να μεταφερθεί στην Τούμπα, ένα έχουμε να δηλώσουμε ρητά και κατηγορηματικά.
ούτε πάνω από το πτώμα μας. Αυτοί που μας κλέβουν πρωταθλήματα, κύπελα και βιάζουν τον ελληνικό αθλητισμό δεν έχουν καμία θέση στο σπίτι μας και θα μας βρουν όλους απέναντί τους. Εννοείται πως απαιτούμε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τελειώσει το θέμα μια και καλή με επίσημη ανακοίνωση, ιστερόγραφο, διπλό με στο Λονδίνο, μετά τιμή σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ, θύρα 4. Φιλόξενη απλά η Θεσσαλονίκη για την εθνική ομάδα, ξεκάθαρο ναι, δηλαδή. Ναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, ρε φίλε. Νομίζω ξεκάθαρο. Αποτυπώνει την επιθυμία το 96% των φίλων του ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω να υπάρχει διαφορετική έτσι, επιθυμία ενός οπαδού του ΠΑΟΚ να θέλει να δει την εθνική σύντουμπα. Ναι. Και να πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση που βγήκε προς τα έξω η Τούμπα σαν μια πιθανή επιλογή. Μετά όμως, βλέποντας λίγο το τι παίζει, για να παίξει εθνική ομάδα στο Παγκρίτιο πρέπει να παίξουν κάποια χρήματα να πέσουν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Να γίνει γήπεδο. Για να είναι το γήπεδο τέλος πάντων να μπορούν να παίξουν εθνικές ομάδες εκεί. Στην Τούμπα δεν χρειάζονται. Έτσι. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία στο μυαλό των περισσότερων να έρθει να παίξει εδώ η εθνική ομάδα. Ναι. Δεν νομίζω τις συνθήκες και το καταλάβαμε πολύ καλά και από την ανακοίνωση ότι είναι καλύτερη. Καλά, και η ανακοίνωση να μην έβγαινε, πόσο μάλλον να βγήκε. Ναι, 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 συμφωνώ. Δηλαδή, χωρίς την ανακοίνωση δεν θα λέγαμε περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ πάνω από τους υπολογιστές να μάθει ότι επιτέλους η εθνική θα αρχίσει. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Okay. Εδώ και πολλά χρόνια η εθνική δεν εκφράζει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ναι. Και επίσης στην προκειμένη περίπτωση. Εντάξει, δεν ξέρω το ποσό ποιο είναι για να παίξει η εθνική ομάδα σε μια άλλη έδρα. Αλλά αν είναι να πάει να παίξει ένα γήπεδο όπως το Παγκρίτιο που όντως εκεί μπορεί να έχει καλή ατμόσφαιρα και να είναι έδρα, όντως, ας δοθεί και κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, ξέρω το ποσό, δεν ξέρω ποιο είναι. Έτσι, ούτως ώστε να πάει να παίξει σε μια έδρα. Πω, και άλλη ευκαιρία χάσανε τα παιδιά. Πω. Μένει το 0-0 στο όμορφο Μίνσκ, ο Δούμτσης. Καλή ευκαιρία ήταν και αυτή για τον ΠΑΟΚ. Πιστεύεις ότι το Γκεντί Κουλέ δεν μπορεί να φιλοξενήσει? Άμα δεν μπορεί να φύγει τον Παγκρίτιο που θέλει να γίνουν ευελπιστικά έργα για να φιλοξενήσει, το Γκεντί Κουλέ νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Θα ήταν καλή έδρα για την εθνική. Ναι. Γιατί ναι. Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν νομίζω να υπάρχουν χιλιάδες κόσμου που θα σπεύσει στα παιχνίδια τα επόμενα στην προκριματική φάση για το επόμενο Euro. Αλλά το εντάξει, το Γκεντί Κουλέ όντως για εθνικές ομάδες δεν νομίζω να πάνε στο Μαρτινέγκο. Τουργοτέλη. Καυτή έδρα, χίλια άτομα, πόσο είναι. Μπορεί να πάει. Κάπου έβλεπα για το Παμπελοποννησιακό που λέγαμε ότι μπορεί να είναι μια επιλογή, αλλά πώς να είναι επιλογή άμα το γήπεδο θέλει να γίνουν δεν ξέρω και εγώ πόσα έργα για να γίνει γήπεδο κανονικό και να παιχτεί παιχνίδι εκεί. Τέλος πάντων, ας βρουν στην άκρη. Ήταν Θεσσαλικό ρε φίλε, είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Τελικό κυπέλο έχει γίνει εκεί. Δεν είναι μια καλή περίπτωση. ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα δεν είναι καλή περίπτωση. Δεν έχουν αεροδρόμια κοντά, σωστά. Σωστά. Κάτω το Παμπελοποννησιακό, ρε φίλε, η Αθήνα δίπλα. 2 ώρες σιγά. Εντάξει. Και η Λάρισα, τι είναι. Σωστά. Ναι. Τα γήπεδα νομίζω είναι θέμα. Και το πώς θα γίνουν γήπεδα κανονικά για να παιχτούν τα μάτς των ομάδων. Τέλος πάντων, εμένα προσωπικά Νίκο δεν με απασχολεί. Ούτε και για τη εθνική. Ας βρουν οι άνθρωποι οι υπεύθυνοι το πού θα παίζουν τα μάτς. Ναι. Ας πάνε Γερμανία. Μπας και το ελληνικό στοιχείο εκεί, αγκαλιάσει την εθνική. Και αν το δούμε και λίγο κοινικά για τη δικιά μας δουλειά, παραπάνω τέτοιο θα είναι αν έρθει να παίξει στη Θεσσαλονίκη. Παραπάνω δουλειά θα πας για το πουθενά να δεις. Γι' αυτό το λέω. Και γι' αυτό, αν το δούμε καθαρά κοινικά, φίλε, έτσι. Ναι. Το κομμάτι της δουλειάς. Okay. Το μήνυμα του Βράνιες το είδες. Εξαιρετικός. Αυτός πρέπει να είναι πάρα πολύ έξυπνος πρέπει να είναι. Δηλαδή, πρέπει να είναι τσάκαλος. Ναι, νομίζω, ναι. Δηλαδή, το IQ του πρέπει να το τσεκάρουν επιστήμονες. Είναι πολύ ψηλό. Του λόγου σου, από πού είσαι. Μπαθες και ταυτότητα. Γιατί ρωτάς από πού είμαι. Γιατί δείχνεις για μεγάλος αετός, μωρά αδερφέ. Ναι, φίλε. Όντως μεγάλος αετός, όντως. Δηλαδή, ποστάρει τη φωτογραφία την ώρα που η Molotov Sky στο Plexiglass και γράφει στο Instagram του Όγνιες Βράνιες, καλώς ήρθατε στην κόλαση. Έτσι. Συναδελφικός. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, πολύ ωραία, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ευχάριστο. Και πλέον υπάρχει hashtag Βράνιες Out. Ναι, ναι. Όπου φίλοι της Άντερλεχ απαιτούν. Οι φίλοι ήσυχοι Βέλγοι, έτσι. Δηλαδή, αγανάκτησαν με το αγανάκτησαν, δεν μπορούν. Μία, δύο, τρεις, πέντε, ρε φίλοι, φτάνει. Φτάνει. Ωραία. Άντερε, αγόρι μου, πάρε και εσύ τον δρόμο σου, γιατί. Ναι, welcome to hell. Δεν ξέρω αν παίζει σενάριο να έρθει ο Βράνιες στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, πραγματικά κανείς δεν ξέρει, νομίζω. Πέρα από τον ίδιο και την οικογένεια Σαββίδη, εάν υπάρχει θέμα. Γιατί κάλλιστα μπορεί να μην υπάρχει. Αλλά εγώ θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά την προσωπική μου άποψη ότι αν όντως παίζει θέμα Βράνιες,
Καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει κάποιον άλλον αμυντικό. Παιδιά, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και καλύτεροι του Βράνιες. Ναι. Και πολύ καλύτεροι του Βράνιες και πιο έξυπνοι του Βράνιες. Ναι. Αν είναι δύσκολο. Πιο έξυπνοι του Βράνιες. Δηλαδή, ναι, είναι λίγο δύσκολο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι που είναι λίγο πιο έξυπνοι από τον Βράνιες. Ναι. Σίγουρα μπορεί να βρει έναν αμυντικό δηλαδή, ο οποίος και να σου κάνει τη δουλειά που θέλεις. Ωραία. Και να μην έχει, ρε παιδί μου, όλη αυτή τη συμπεριφορά που έχει συγκεκριμένο. Ναι. Λέμε εμείς, έτσι. Μπορεί στον ΠΑΟΚ να πούνε ότι αυτό είναι που θέλουμε. Αυτό είναι ο Βράνιες. Ναι. Τι να κάνουμε. Να κουμπώσει με Κρέσπο και Βαρέλα. Οκ, okay, θα το δεχτούμε. Δεν πάει να κάνουμε κάτι άλλο. Ωραία. Να... Απλά λέμε ότι υπάρχουν κάποια δείγματα. Να αφιερώσουμε και 20 δεύτερα, όχι παραπάνω, στον Μάρκο Λιβάια. Εξαιρετικό και χθε. Ναι, ναι. Δηλαδή, ρε φίλε, 4 μάτσε τιμωρημένο και στο 5ο που μπαίνει τρως κόκκινη. Δεν κάθεται την μπάλα μέσα με τίποτα, φίλε στο μήνυμα. Δεν κάθεται. Δεν κάθεται, όχι. Όχι. Για συνέχισε. Θα βρούμε τρόπο. Ναι. Οπότε 4 μάτσε ήταν στην κερκίδα. Mm-hmm. Επιστρέφει στο 5ο και πρώτο τελευταίο μάτσο των ομίλων. Κάνει πέναλτι, τρώει και κόκκινη. Ναι, ρε φίλε. Μπράβο, ρε, εσύ. Μάρκο. Ναι, κατάλαβε. Να μπορέσει να ζητήσει μεταγραφή του χρόνου. Δηλαδή να πει ότι εγώ παιδιά έπαιξα Champions League. Κατάλαβε. Έπεισε, γιατί δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε, ρε φίλε. Ναι. Έπαιξε 56 λεπτά, νομίζω. Πόσο, 58. Τέλος πάντων. Αυτά τα ωραία στην ΑΕΚ. Δεν βλέπω κάποια κίνηση για το γήπεδο. Στέγνωσε το τσιμέντο. Μπήκαν τα πλακάκια. Σηκώθηκε ο πυλώνας. Έγινε η υπογειοποίηση. Το καλύτερο στέγαστρο που έχει γίνει. Μπήκε το σημείο του κόρνερ. Σε γήπεδα στον πλανήτη Γη. Ήρθε τίποτα τέτοιο. Δηλαδή, να τι στέγαστρο είναι αυτό, για μιλούμε γι' αυτό λίγο. Ρε φίλε, δεν θυμάσαι που τι είχε κάνει. Γίνει ολόκληρο θέμα η ιταλική εταιρεία που κάνει τα καλύτερα στέγαστρα και την επέλεξε η ΑΕΚ. Μάλλον αυτή επέλεξε την ΑΕΚ, ρε παιδί μου, γιατί θεωρεί το project πολύ σημαντικό και όλα αυτά. Καλά, είναι δυνατόν. Μάλιστα. Να μην το θυμάσαι αυτό. Είναι πάρα πολλά θα μου πεις που δεν έχει, έχει χαθεί λίγο το μέτρημα. Είναι η αλήθεια. Ναι. Σε αυτό σε καταλαβαίνω. Έχουμε και βόλεϊ σήμερα, φίλε. Έχουμε και βόλεϊ. Α... Θα βγάλουμε μετά τον Ραφαήλ να μας πει λίγο τι να περιμένουμε σήμερα στο παιχνίδι Olsztyn ΠΑΟΚ. Είναι η 8η ομάδα της Πολωνίας, αλλά νομίζω έχει πολλή ποιότητα και αρκετή δυναμική. Εντάξει, το καλύτερο, όταν λέγαμε χθες, είναι η νίκη. Αλλά και μία ήταν με 3-2 προσωπικά εμένα, χωρίς να το παίζω. Η Δήμο στο άθλημα. Πάει πάλι με χρυσό σετ μετά και τέτοια. Ναι. Μάλιστα. Ξέρεις ότι την προηγούμενη φορά. Με ποιον έπαιζε και αποκλειστική. Όχι με τους Τούρκους. Ποιοι ήταν οι τελευταίοι, ρε. Οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί. Οι United Volleys. Λοιπόν, έρχεται η United Volleys, κερδίζει 0-3 εδώ στο Πάγο Σποτσαρίνα. Έχω τηλεόραση ανοιχτή. Βλέπω ότι χάνει 1-0. Λέω, τα αλλάζω. Ρε, τελείωσε. Και μου λένε, δεν τελείωσε. Παίζει κι άλλο. Ναι, παιδιά, λέω, είναι άδικο. Δηλαδή, 4 σετ έχουν κερδίσει οι άνθρωποι. Όχι, όχι, παίζει κι άλλο. Μπορεί να γίνει 1-3 και να πάρει χρυσό σετ. Και λέω, γιατί δεν παίζει αυτό. 3-0 κερδίζει το πρώτο. Και εγώ το έμαθα αυτό μετά το μάτσο του 0-3. Ρε φίλε, είναι δυνατόν. Γίναμε σοφότεροι. Ναι, τέλος πάντων. Okay. Τέλος πάντων, ας κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Καλό θα είναι. Ή αν δεν τα καταφέρει, ας στηθεί με 3-2. Να του φτάνει μετά μια νίκη με 3-0 ή ακόμα και 3-1. Ναι, και μετά με κλείνει αυτό το σκηνικό με την καθαρή νίκη και τι γίνεται με τον ένα και τ' άλλο, και εκεί κατάλαβα και εγώ τι παίζει. Αλλά στην αρχή σου λέω, κοιτούσα και λέω, δεν πλάκα μου κάνουν. Και μου λένε, όχι. Εντάξει. Όπως θέλετε. Στον μπάσκετ έχουμε κάποιο νέο με τα παιδιά μας. Στον μπάσκετ γίνονται πολύ ήσυχα τα πράγματα. Καταρχήν, έφτασε ο Μορέρα στην Αγκόλα, εντάξει. Ναι, ο Μορέρα έφτασε. Έπεσε κάποιο προβολέα. Ένα προβολέα που έπεσε δεν ήταν και ο Μορέρα. Γιατί χθε έγινε αυτό το σκηνικό. Ο Μορέρα χθε ταξίδευε. Δηλαδή σήμερα θα κάνει προπόνηση με την Αγκόλα. Έχει παιχνίδια εκεί. Γιατί αυτοί τα παιχνίδια τους θα κάνουν 3-3 μέρες στην έδρα από κάθε μια ομάδα του ομίλου. Οπότε δεν έχει ταξίδια περαιτέρω. Δεν ήταν στην προπόνηση αυτή με το βίντεο που είδαμε χθες, που ήταν λίγο. Όσο να είναι, λίγο φοβόσουνα βλέποντας εκεί που γίνεται μια προπόνηση να πέφτει ας προβολές από το γήπεδο. Πολύ δίπλα σε ένα παλίκαρο. Προβολές κανονικώς, όχι προβολάκια του μας. Ναι, ναι, όχι αυτό που βάζεις φωτοκύτταρο για να ανοίξει όταν περνάει κάποιος από την πόρτα. Ναι, μιλάμε για προβολέ γηπέδου. Δηλαδή, άμα σου έρθει καπέλο, σβήνουν τα πράγματα. Φίλε, λες, δεν ήταν δάχτυλος κάποιου Καμερουνέζου, γιατί παίζει Αγκόλα Καμερούν. Λες, ρε φίλε. Ναι, έχει γίνει δολιοφθορά να έχει γίνει. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Αγκόλα Καμερούν, το πρώτο μάτς. Παίζει με το Καμερούν, με το Τσάντ, γνωστή μπασκετομάνα. Και την Τινησία επίσης, πολύ αυξημένο το επίπεδο στην Τινησία. Μάλιστα. Τα άλλα τα παιδιά έχουν ο Αθηναίο, ο Κόνιαρης, ο Χρυσικόπουλος είναι με την εθνική ομάδα. Θα παίξουν με Σερβία και Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Πρώτο παιχνίδι είναι Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά. Λείπει και ο Γκος, ο οποίος έφυγε στην Αμερική. Από αύριο επιστρέφω σε προπονήσεις. Εντάξει, τώρα είναι περίοδος λίγο ξεκούρασης. Είναι η αλήθεια. Είναι περίοδος ξεκούρασης. Ψήνεται κάποιο φιλικό ή ακόμα δεν έχουμε τίποτα. Φιλικό, ποιοι να παίξουν, ρε φίλε.
Πέντε παίχτες λείπουν, ε. Ε, φίλε, έχουμε άλλους 8-9. Γιατί δεν έχουν παίξει. Βάλε και δύο πιτσιρικάδες σε 11. Δεν έχουν παίξει παιχνίδια τα παιδιά, δηλαδή. Τι έχουν ανάγκη να ξεμουδιάσουνε. Κάθε τρεις μέρες παίζονται. Δεν πειράζει, ξεκουραστούν, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Το μοναδικό κομμάτι που είναι λίγο ερωτηματικό, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, είναι το ενδεχόμενο κάποια κίνηση αντί Μαργαρίτη. Κάποια κίνηση. Το οποίο δεν έχει αποκλειστεί ακόμα. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟ κινείται και βρήκε παίχτη στη φάση που λέγαμε χθες με μηνιαίο ή διμηνιαίο συμβόλαιο. Κάπως έτσι. Κάπως γιατί έτσι. Σου λέω δεν είναι του Μαργαρίτη, είναι περίεργη κατάσταση. Είναι περίεργη. Δεν είναι να πεις ότι, OK, το περνάει τον Ιανουάριο, γύρισε. Μπορεί τον Ιανουάριο να κάνει μια εξέταση και να πρέπει να μείνει άλλο να μείνει εκτός. Αν ζητήσουμε δανεικό τον Κλάντον, θα μας το δώσουν. Όπως είναι ο Κλάντον φέτος, φίλε. Εντάξει, όπως και να είναι. Τον πήρε ο Κατήφορος, φίλε. Δεν. Τον πήρε, πήρε κάποια κιλάκια λίγο παραπάνω. Καλύτερα. Να μας δώσουν ένα δανεικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Για ένα μήνα. Θα την κάνει φίλε τη δουλειά του Κιθ, να ξέρεις. Θα ανακοινηθεί στον Πάο. Φίλε, με ένα παιχνίδι τη βδομάδα και στο Ρέθυμνο, πιστεύω ότι κάνει την καλύτερη του. Η καλύτερη του είναι. Μόνιμα καλοκαίρι, ένα παιχνίδι τη βδομάδα, μη ζαλίζει κιόλα αεροπλάνα, φύγει, ανέβα, έτσι, κατέβα, έτσι. Βίντεο και τέτοια. Ωραία. Παιχνίδι το Σάββατο, Κυριακή ρεπό, Δευτέρα προπόνηση το απόγευμα, μια χαρά, μια προπόνηση τη μέρα και είσαι σούπερ. Πόσο είναι πλέον, ο Κιθ πόσο είναι. Ο Κιθ δεν είναι 30. Κάπου 30. Όχι, ρε, τόσο πάνω δεν είναι. 30 είναι. Ναι, κάπου εκεί είναι. Στην καλύτερη ηλικία. 29, 30, στην καλύτερη ηλικία. Ναι. Έμπειρος αυτά, στα τουζένια του. Η εικόνα του το καλοκαίρι στα φιλικά ήταν. Δηλαδή τον έβλεπε ότι υπέφερε, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Δεν περνούσε καλά. Τα φιλικά δηλαδή τον είχαν κουράσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάσαμε μια μισή από ό,τι καταλαβαίνω ότι δεν θα προλάβουμε να πάμε. Θα δούμε, φίλε. Το βλέπω λίγο δύσκολο προς το τέλος, αν προλάβουμε. 0-0 παραμένει το Minsk Paok. Στο 29 είναι εκείνο το παιχνίδι. Σκορ πρόκριση είναι αυτό για τον Πάο, για την K19. Ναι. Είναι καλύτεροι πάντως και έχουν δύο-τρεις ευκαιρίες καλές για γκολ οι παίχτες του Γκαρσία. Δηλαδή θα μπορούσε το σκορ να είναι 0-1 ναι. στο παιχνίδι. Δεν έχουν απειληθεί καθόλου. Όντως δεν έχει ευκαιρία η Μίνσκ, αλλά το σκορ παραμένει ρευστό, το συνολικό σκορ. Οπότε καλό είναι τα παιδιά του Γκαρσία να βάλουν ένα γκολ που θα, λίγο πολύ θα τελειώσει την πρόκριση. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε. Στο τελευταίο διάλειμμα και σε λίγα λεπτάκια πάλι μαζί, μήπως έχουμε κάποια είδηση από το Λονδίνο. Εδώ είμαστε, ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Προσγειώθηκε η ομάδα και τα παιδιά μας στο Λονδίνο. Θα δούμε, θα προλάβουμε να έχουμε είτε το Σταύρο, είτε την Αγάπη, είτε την Ελένη να μας δώσει έτσι ένα στίγμα από το πώς κύλησε το ταξίδι και τις πρώτες εικόνες από το Λονδίνο. Αφού πούμε ότι. Παραμένει το 0-0 στη Λευκορωσία με τη Μίνσκ να χάνει και πέναλτι στο 38. Ένα πέναλτι το οποίο υπέπεσε ο Διαμαντής. Δεν ξέρω ο Νίκος αν είχε εικόνα για το αν όντως υπήρξε παράβαση ή όχι. Η ουσία είναι το σημαντικό ότι η Μίνσκ έχασε το πέναλτι, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ κρατάει το 0-0, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και πίσω στο σκορ. Είχε μια καλή ευκαιρία μέσα με το δοκάρι της Μίνσκ, αλλά παραμένει το 0-0 εκεί. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να είναι και πίσω στο σκορ. Παραμένει το 0-0, τελευταία δευτερόλεπτα για το πρώτο ημίχρονο. Ξαναλέμε, υπάρχει και εικόνα στο ΠΑΟΚ 24 να βλέπετε ζωντανά το παιχνίδι στο Μίνσκ. Είπαμε ότι έχει φτάσει η ομάδα και απεσταλμένη του ΠΑΟΚ 24 στο Λονδίνο. Απλά να θυμίσω ότι στις 9 η ώρα και νωρίτερα. Συντονιστείτε με τον Λίμπερο. 8 και 4 θα ακούσετε ζωντανά τις δηλώσεις του Ρατσβάν Λουτσέσκου και έναν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Νομίζω, Νίκο, έχω την εντύπωση ότι παίζει να είναι ο ΑΚΠΟΜ ναι, λόγω της θητείας του στην Αγγλία. Σωστά. Και στο Λονδίνο έπαιζε κιόλας ο ΑΚΠΟΜ. Θα παίξει όμως. Δεν ξέρω αν θα παίξει, αλλά στο Λονδίνο ανδρώθηκε στην Άρσεναλ. Οπότε ναι. Η ορθολογιστική επιλογή είναι ο ΑΚΠΟΜ. Ναι, ναι. Εντάξει. Θα δούμε αν όντως αυτό επιβεβαιωθεί ή όχι. 8 και 4 είναι η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ. Στις 9 είναι η προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Stamford Bridge. Θα είναι εκεί οι απεσταλμένοι μας. Ενώ δεν νομίζω να προλαβαίνουν, θα δούμε κιόλας. Αν θα είναι εκεί στις 3 η ώρα όπου θα μιλήσει ο Σάρι δύσκολο. Και ο Ολιβιέ Ζίρου. Δύσκολο γιατί μόλις τώρα προσγειώθηκαν. Το Λονδίνο δεν είναι Θεσσαλονίκη, να είναι το. Άιντε, στο δεκάλεπτο φτάσαμε. Έχει μια διαδικασία, είναι λίγο εκτός πόλης, το λίγο, από το κέντρο του Λονδίνου. Θα δούμε αν θα έχουμε στο φινάλε είτε το Σταύρο, είτε την Αγάπη, είτε την Ελένη. Λοιπόν, έχουμε την Ελένη. Α, ωραία. Να μας δώσει,
αν έγινε κάτι στην πτήση και τις πρώτες εικόνες από το Λονδίνο ή μάλλον από το αεροδρόμιο του Λονδίνου, γιατί φαντάζομαι εκεί θα είναι τώρα. Ελένη, τι γίνεται? Χαίρετε, καλησπέρα. Πρώτες εικόνες δεν θα σας δώσω ακόμη, γιατί πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση ότι για κάποιο λόγο δεν πλησιάζει η σκάλα στο αεροπλάνο, οπότε είμαστε ακόμη μέσα, είμαστε σε αναμονή της αποβίβασης. Μετά από περίπου 3 ώρες η αποστολή αφήχθη στο Λονδίνο, δεν έχει κατέβει κανένας ακόμη, αλλά τουλάχιστον αυτό το οποίο μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι ο καιρός είναι βροχερός, έτσι, κάτω είναι βρεγμένα και τα παράθυρα είναι, υπάρχει έτσι, είναι ο καιρός, ο κλασικός καιρός Λονδίνου με τη συννεφιά και με την βροχή. Πολύ ήρεμη πτήση, έτσι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πέρασε σχετικά γρήγορα με τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, έτσι, απορροφημένους στα τάμπλετ, στα κινητά τους και βεβαίως στις θέσεις τους. Να πούμε ότι ιδιαίτερη ήταν το καλωσόρισμα από τους πιλότους εδώ που ανέλαβαν όλοι να φέρουν την αποστολή του ΠΑΟΚ στο Λονδίνο, έτσι, στο καλωσόρισμά τους στις πρώτες τους δηλώσεις εξέφρασαν τα ασπρόμαυρα αισθήματά τους. Ο ένας εκ των πιλότων μάλιστα ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος είχε οδηγήσει την αποστολή του ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη και στο περιβόητο παιχνίδι με την Φενέρ. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι, όπως παραδέχτηκε δια μικροφόνου, εκείνη η μέρα είχε τα γενέθλιά του και είχε ζητήσει από τους παίκτες του ΠΑΟΚ ένα καλό αποτέλεσμα, ένα θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να του κάνουν δώρο. Οπότε ελπίζει και σήμερα και αύριο μάλλον, έτσι, να του κάνουν ένα αντίστοιχο δώρο, αν και δεν έχει τα γενέθλιά του. Αλλά όπως είπε, είναι ο ίδιος φίλαθλος και οπαδός της ομάδας και ευχήθηκε βεβαίως καλή επιτυχία. Νομίζω ότι όλο το παρέακι εντός αγωγικών των πιλότων, γιατί είναι τρεις, είναι ΠΑΟΚ και βεβαίως έτσι έδωσαν, μετέφεραν και μετέδωσαν τη δική τους θετική άφρα για το παιχνίδι με την Τζέλσι. Μάλιστα. Δεν είναι και στο γήπεδο, για να σας ενημερώσω. Α, ωραία, 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 ωραία. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Έτσι ακριβώς. Καλά δείγματα είναι αυτά εν ώψη του αγώνα του αυριανού. Εντάξει. Ναι. Καλά μηνύματα. Υπάρχει ένα καλό κλίμα, η αλήθεια είναι. Και πάμε βεβαίως και η αποστολή πάει, για να τα λέμε όλα, με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σίγουρα το έργο δεν θα είναι εύκολο, αλλά από εκεί και πέρα ποδόσφαιρο είναι. 11, αυτή 11, εμείς και τα γνωστά, εντάξει. Ναι, ρε. όχι, εγώ δεν θα τα πω αυτά, θα τα αφήσω να τα ακούσεις αυτά με το Ράζο Λουτσέσκο, έτσι. Ωραία. Εγώ κρατάω τη δική του Αντάκα, ότι δεν ήθελα να βγάλουμε κομπιουτεράκια πριν την σημερινή αναμέτρηση με την Τσέλσι και δυστυχώς αυτό αναγκαζόμαστε και αναγκάζεται ο ΠΑΟΚ να κάνει μετά το αποτέλεσμα με την Βίτη, το εκτός έδρας αποτέλεσμα με την Βίτη. Θα ακούσουμε σήμερα και τον Λουτσέσκο, θα τον ακούσουμε ζωντανά και έναν από τους ποδοσφαιριστές και βεβαίως μεταφέρουμε και όλα όσα θα δοκιμάσει στην τελευταία προπόνηση στο Stamford Bridge. Έτσι, τώρα το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η προπόνηση της Chelsea, η τελευταία που ολοκληρώνει την προετοιμασία των Λονδρέζων για το αυριανό παιχνίδι και βεβαίως έχει και πολύ μεγάλη αξία και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αποστολή που θα έχει ο Μωρίσιο Σάρι στο αυριανό παιχνίδι. Έτσι. Ναι, ναι. Αν θα... Νομίζω θα πάρουμε μια γεύση γύρω στις 3 που είναι η συνέντευξη τύπου. Όση γεύση μπορεί να πάρει μια συνέντευξη τύπου, έτσι δεν μπορεί να πει ακριβώς το πώς θα παίξει, okay. Αλλά ναι. Μια πρώτη εικόνα τέλος πάντων πάνω κάτω θα καταλάβουμε για το πώς είναι να παραταχθεί η Τσέλσι. Και βεβαίως ποιοι παίκτες θα συμπεριληφθούν, γιατί υπάρχουν έτσι πολλά προβλήματα και ο Αζάρα έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού και γενικώς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί έχει μεγάλη σημασία να δεις πώς προσεγγίζει ο Σάρι το παιχνίδι μετά την ήττα από την Τότεναμ. Δεν άρεσε η συγκεκριμένη ήττα, δεν είχε σε καλά σε αυτιά των ανθρώπων της Τσέλσι και αν θέλεις μέσα από τις δηλώσεις τους δείχνουν ότι ψάχνουν αντίδραση αρχές γενομένες από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Οπότε πάνω σε αυτό κιόλας έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον η αποστολή και το πώς σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα του προκειμένου να γυρίσει η Τσέλσι στα θετικά αποτελέσματα και να αφήσει πίσω της το πολύ κακό βράδυ απέναντι στην Τότεναμ. Ωραία. Ωραία, Ελένη. Αλλά και ΠΑΟΚ. Ωραία. Ναι. Οπότε κρατάμε τις άφηξεις έτσι κι αλλιώς αργότερα. Να μην σας ταλαιπωρήσουν ναι, πολύ. Ναι, με το που τελειώσετε με. Και είμαστε ακόμη στο αεροπλάνο. Ακριβώς. Μόλις τελειώσετε με κανονική προσγείωση, δηλαδή βγείτε από το αεροπλάνο, έτσι θα έχουμε και το περαιτέρω ρεπορτάζ και στις επόμενες εκπομπές του Λίμπερο. Ναι, φυσικά.
Ωραία, οπότε λένε σε αποδεσμεύουμε. Ωραία, σιγά σιγά να έρθει και αυτή η σκάλα που περιμένετε. Έτσι και να κατεβείτε. Εντάξει. Καλά, λες, δεν έχει φυσούνα. Τι σκάλα, είναι δυνατόν. Ξεκίνησε, πήγατε. Ξεκίνησε τον πόλεμο νεύρο. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο στον πάγο. Αυτή η αλήθεια τη Τσέλση. Είμαστε γνωστοί. Έξαλλη μέσα στο αεροπλάνο και τέτοια. Ωραία, έγινε, Ελένη. Σε ευχαριστούμε. Ναι, νομίζω ότι ακούτε το ρήμα τη Σταύρου Κόλκα. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Καλό μεσημέρι και είμαστε σε επαφή. Ωραία. Καλά. Λοιπόν, αυτά ως πρώτη έτσι, ενημέρωση από την προσγείωση του ΠΑΟΚ στο Λονδίνο. Ημίχρονο στο Μίνσκ ΠΑΟΚ 0-0. Είναι σκορ πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, αλλά καλό θα είναι να πετύχει ένα γκολ γιατί είναι καλή ομάδα η Μίνσκ. Είπαμε, έχασε και πέναλτι, χτύπησε μπάλα στο δοκάρι. Και πάμε γρήγορα στο Ραφαήλ να μας πει λίγο εντάχει τα τελευταία νέα για την ομάδα βόλεϊ. Αν βρέθηκε στο παραπέντε, στο παραένα, μια διέξοδο για τηλεοπτική μετάδοση που δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση. Και τα τελευταία νέα του δικεφάλου. Ραφαήλ, καλησπέρα. Γεια σου, Ραφαήλ, και δεύτερη. Καλησπέρα, παιδιά. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο ευχάριστο μέσα εμείς περί τηλεοπτικής μετάδοσης, ούτε μάλιστα και διαδικτυακής, και μάλλον υπάρχει και θέμα με το γήπεδο, δεν μπορεί να σηκώσει μάλλον τέτοια δυνατότητα. Ναι. Επομένως, δύσκολα θα έχουμε κάποια ενημέρωση όσο αφορά από πλευράς εικόνας τουλάχιστον για το μάτς στις 7 μεταξύ της Όλστιν και του ΠΑΟΚ. Επομένως, περιβόμαστε με live score και τα στατιστικά της Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Μάλιστα. Για δώσε λίγο στοιχεία όσον αφορά αυτό το παιχνίδι, Ραφαήλ. Χωρίς το Τζούριτς η ομάδα. Χωρίς το Τζούριτς η ομάδα. Παιχνίδι πρώτο. Λίγο μας απασχολεί κυρίως το κέντρο που συναπάω, αλλά και τι είναι η Πολωνή. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Ναι. Η Όλσιν είναι μια ομάδα, όπως είπαμε και χθες, που θα τη λέγαμε λίγο μεσαίας και λίγο παραπάνω, στο πούμε, αν μπορούσαμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε τέτοιον όρο κατηγορίας στην Πολωνία. Πέρσι βγήκε πέμπτη, φέτος είναι μέχρι στιγμής στην 8η θέση. Έχει αρκετούς έμπειρους παίχτες και από την Πολωνία και από άλλες χώρες, με εμπειρία δηλαδή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι μια ομάδα επικίνδυνη, δηλαδή δεν πρέπει να την υποτιμήσει σε καμία περίπτωση ο ΠΑΟΚ. Φέτος έχει δείξει να τα πηγαίνει καλύτερα βέβαια εκτός έδρας η Όλστιν στα παιχνίδια της παρά εντός έδρας, δυσκολεύεται δηλαδή αρκετά. Νομίζω όμως ότι ο ΠΑΟΚ με βάση την εικόνα που έχει δείξει και στο μάτς με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και με τον Παναθηναϊκό, ότι μπορεί να διεκδικήσει ένα σκορ που θα του δώσει και από σήμερα την πρόκριση, μιας και η Ρεβάς θα είναι στο παλατάκι την άλλη εβδομάδα. Ραφαήλ, η ομάδα είναι σε φάση, έχει αφήσει πίσω προφανώς ότι έγινε τις προηγούμενες ημέρες και με τον αποκλεισμό από το Champions League. Κάποια άσχημα αποτελέσματα στην Ελλάδα. Νομίζω είναι αυτό το παιχνίδι έτσι μπορεί να της δώσει περαιτέρω όθηση, είναι καλό αποτέλεσμα, δεν είναι. Έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. Ναι, γιατί σίγουρα αν θα πάρει και σήμερα ένα αποτέλεσμα που θα είναι μισή πρόκριση, εξαίρετος ότι θα είναι η ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη την άλλη Τετάρτη και με τον κόσμο το ΠΑΟΚ θα αποκτήσει περισσότερη ψυχολογία. Ακολουθεί και το Σάββατο ένα σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα. Μπορεί η Κηφισιά να είναι τελευταία φέτος στο βαθμολογικό πίνακα, αλλά δεν πάβει πάλι να είναι μια επικίνδυνη ομάδα και σε μια δύσκολη έδρα στο Ζιρίνιο. Υπάρχει φυσικά και η απουσία του Τζούριτς, παίζουν και γι' αυτόν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Μάλλον από ό,τι φαίνεται ο Έλληνας Διαγώνιος θα προβληθεί και από το μάτς με την Κηφισιά το Σάββατο. Θα μπει δηλαδή σε ρυθμούς προπονήσεων από εβδομάδα, ώστε να είναι έτοιμος για τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, το πρώτο για το League Cup και το άλλο για το πρωτάθλημα στα μέσα Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Ραφαήλ, πάλι μιλάμε ότι στη λογική του δεν παίζει ο Τζούριτς, θα δούμε τον Λαμπόμπα, θα τον δούμε να είναι ακραίος. Διαγώνιος θα είναι ο Διαγώνιος, Λαμπόμπα. Συγγνώμη. Πάντα τα μπέρδευα. Ναι, διαγώνιος θα είναι. Νομίζω ότι τα πήγε αρκετά καλά και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό πήρε τον τίτλο του MVP και με την Εθνικό Αλεξανδρούπολης πάλι έδειξε αρκετά καλά στοιχεία. Άλλωστε τη γνωρίζει την θέση, μπορεί να αποκτήθηκε και σαν κεντρικός, αλλά τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τη θέση του διαγώνιου και εφόσον δίνει λύσεις και έχει αρχίσει να έχει καλά ποσοστά στην επίδεση και αν συνεργάζεται με τον Φιλίππο, δεν θα διστάσει το τάγκο να το χρησιμοποιήσει και πάλι. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, οπότε ενημέρωση μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Ελπίζουμε, εντάξει. Σκορ θα έχουμε. Σκορ θα έχουμε σίγουρα. Γιατί okay. Εντάξει, είναι και okay. Υπάρχει από την Ομοσπονδία ενημέρωση. Ελπίζουμε και στατιστικά να έχουμε σε ζωντανό χρόνο. Ωραία, ωραία. Δεν μπορεί να το κάνει Ραφαήλ κάποιο παίκτη live Facebook εκεί από τον πάγκο που δεν θα παίζει. Πολύ καλή ιδέα έχει ο συνάδελφος. Πολύ καλή ιδέα. Φορτώνει ένα gigabyte, βάζει το κινητό σου εκεί στη ζούλα. Να βρούμε το All στην 24 που είπαμε. Και αυτό μπορεί να γίνει, δεν μπορεί. Δηλαδή, το ψάχνουμε και αυτό. Η Πολωνία είναι ρε φίλε μάνα του βόλεϊ. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχει ένα κανάλι εκεί πέρα κάτι να δείχνει. Είναι δυνατόν, ναι. Έστω ή μια ενημέρωση live. Τέλος πάντων. Έστω. Okay. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, παιδιά. Λοιπόν, αυτά και από τον Ραφαήλ και τα Τζι για το παιχνίδι της ομάδας του βόλεϊ του ΠΑΟ. Με την Όλστιν. Όλστιν.
Όλστιν και όχι Όλσεν. Λοιπόν, κλείνουμε, φίλε μου, δηλαδή σιγά-σιγά. Νομίζω ότι κλείνουμε. Ναι. Εντάξει, μιλήσαμε και με την Ελένη. Σε επόμενες εκπομπές του Λίμπερο, μέχρι το βράδυ, θα υπάρχει ενημέρωση και από τον Σταύρο, τον Κόλκα και από την Ελένη και από την Αγάπη για οτιδήποτε συμβαίνει στο Λονδίνο. Φυσικά, συνεχής ροή ειδήσεων μέσα από το ΠΑΟ 24 για τα προεόρτια του αγώνα τη Τσέλσι με τον ΠΑΟ. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί ο Βασιλιάς από τις 2 μέχρι τις 3. Δεν ξέρω αν έχει το πρόγραμμά του να μιλήσει λίγο με τον Σταύρο Κόλκα. Ναι, το ξέρει καλύτερα ο ίδιος. Ναι. Εντάξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.